Σε περίπτωση όπου υπάρχει αλλαγή προπονητή σε μια ομάδα, νομίζω ότι όντως θέλει η ομάδα, γιατί συσπυρώνονται οι παίκτες, συσπυρώνεται η ομάδα, συσπυρώνονται όλοι γύρω από τον καινούριο προπονητή, θέλουν να δείξουν όλοι. Ο καινούριος προπονητής δοκιμάζει καινούριες μεθόδους, μπορεί να αλλάξει τα χαφ κτλ. Εγώ μιλάω για τον Ουζουνίδη και τον Παναθηναϊκό. Την άλλη μεριά υπάρχει ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν άλλαξε προπονητή, αλλά προσπαθεί να αλλάξει νοοτροπία. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Εγώ όμως θα το παίξω διπλό, γιατί έχω την εντύπωση ότι με την φιλοσοφία που πέρασε ο ΠΑΟΚ, διώχνοντας τον Ζαβέλα και κρατώντας τον Ίβιτς, τον ισχυροποιεί τουλάχιστον προς το παρόν στα μάτια των υπόλοιπων συμπαικτών. Αν θα σκυλιάσουν εκεί πέρα του ΠΑΟΚ για το καλύτερο. Για το καλύτερο. Πιστεύω ότι θα γίνουν πολλές φάσεις στο κέντρο του γηπέδου, πολλά μαρκαρίσματα. Οι ομάδες έχουν προβλήματα στα χαφ και οι δύο, οπότε μπορούμε να έχουμε κατά κάποιο τρόπο ισορροπία στις γραμμές και πιθανόν ένα σοβαρό box to box. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει τον πρώτο ρόλο. Ο ΠΑΟΚ σαν, σαν ομάδα το δεύτερο ρόλο το παίζει πολύ καλά. Έπαιξε στη Φιωρεντίνα πολύ καλά, έπαιξε στο Καραϊσκάκη και εσύ πολύ καλά. Και επειδή είναι ομάδα δεύτερου ρόλου, εγώ θα πάω κόντρα στις προβλέψεις και κόντρα στα προγνωστικά για να το παίξω διπλό. Τρελός ή παλικάρι. Θα φανεί την Κυριακή το βράδυ.